Χθες συνδεθήκαμε λίγο με τον υποανέγερση ναό του Προφήτη Ηλία στην περιοχή του Αργαλοχωρίου. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω, 27 Σεπτεμβρίου του 2021, είχαμε το φωνικό σεισμό. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια εργασιών στο εκκλησιάκι του Προφήτη Ηλία. Καταστράφηκε ολοσχερός, έχει χτιστεί ξανά υποανέγερση ο ναός και είχαμε χθες και μια αρχιερατική θεία λειτουργία. Ξέρετε, μεταξύ άλλων, ο συγκεκριμένος εορτασμός πραγματοποιείται σε εκκλησάκια του Προφήτη Ηλία σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών και στο όμορφο Καρυδοχώρι Σερών έχουμε ξανασυνδεθεί, τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε δημιουργήσει και μια όμορφη επικοινωνία με την εκπομπή μας να πηγαίνει σήμερα, να ταξιδεύει εντός και εκτός εισαγωγικών το ρήμα ταξιδεύω, στα πέτρινα γεφύρια που μετρούν αιώνες ζωής και σε μια ιστορική περιοχή. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Κώστα Νικολαΐδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδοχωρίου, ο Άγιος Αθανάσιος, αυτός είναι ο τίτλος. Την καλησπέρα μας, κύριε Νικολαΐδη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μια χαρά εσείς? Είμαστε μια χαρά, με αφορμή και τον εορτασμό βέβαια του Προφήτη Ηλία, πραγματοποιήσατε και μια γιορτή χθες, σωστά? Ναι, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, είχαμε μεγάλη προσέλευση κοινού και συνεχίζεται και σήμερα με τη λειτουργία στο Ξοκλήσι, που είναι σε ένα παραδεισένιο τοπίο. Τι σημαίνει για σας ο συγκεκριμένος εορτασμός μετά από μια διετία πανδημίας, μια διετία που απομακρυνθήκαμε, που δεν υπήρξαν εορτασμοί, που δεν υπήρξαν πανηγύρια και γιορτές? Το περίμενε ο κόσμος πώς και πώς, φάνηκε εξάλλου και από την προσέλευση που είχαμε χθες. Για το χωριό μας ο Προφήτη Ηλίας σημαίνει πολλά. Έχει στιγματιστεί η συγκεκριμένη μέρα με πολλά ιστορικά γεγονότα και γι' αυτό το λόγο κιόλας αποτελεί και αργία στο χωριό μας. Δεν εργάζεται κανένας την ημέρα αυτή. Ξέρετε, αναφέρθηκα στα πέτρινα γεφύρια που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη την ανάδειξή τους, αλλά βρίσκονται και δραστήριοι άνθρωποι, ένας νέος άνθρωπος όπως είστε εσείς, που στοχεύεται σε αυτή την κατεύθυνση. Φαντάζομαι τώρα καλοκαίρι διανύουμε, πολλοί είναι αυτοί που έρχονται μόνο και μόνο για να τα θαυμάσουν. Έχουμε αρκετή προσέλευση. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εκδηλώσεις από το Σύλλογο Χλαδογορείου που είχαν και εκδρομές πεζοπορήσεις στα γεφύρια. Ο κόσμος όσο το μαθαίνει τόσο περισσότερο μας επισκέφτεται και είμαστε, πιστεύω, στο σωστό δρόμο. Το μήνυμα που στέλνει η περιοχή σας εδώ στην Κρήτη, ξέρετε, κλείνουμε και σεζόν τώρα, ολοκληρώνουμε τις εκπομπές μας την Παρασκευή, ποιο είναι? Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, πάνω απ' όλα να είμαστε όλοι υγιείς και να βρισκόμαστε σε όμορφους τόπους και να γιορτάζουμε και να περνάμε καλά. Όπως ξέρουν οι Έλληνες και ξέρει η Ελλάδα. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Ακριβώς. Και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,